Δεν έχετε δίκιο ακριβώς. Δεν αδίκησα τον κύριο Μητσοτάκη. Απλά δεν είπα και για εσάς. Διότι απαιτείται συνυπογραφή, όπως ξέρετε, του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ο οποίος ήταν τότε ο κύριος Μητσοτάκης. Ενδεχομένως με τη δική σας εισήγηση, αυτή τη λεπτομέρεια δεν την ήξερα. Όμως με ξεπερνάει λίγο. Με ξεπερνάει να λέτε ότι κόψατε τις οργανικές θέσεις, διότι δεν χρειαζόταν. Δηλαδή η ελληνική αστυνομία. Τις κενές οργανικές, διότι δεν χρειαζόταν. Τις κενές οργανικές θέσεις, το ίδιο κάνατε τότε με τα οργανογράμματα, την κάνατε τη δουλειά, το θυμάμαι πολύ καλά. Κόψατε οριζόντια οργανογράμματα σε όλο το δημόσιο. Για να ικανοποιήσετε τους δείκτες, κύριε Δέντια, και να απολυθούν και οι 15.000 που όφελαν να απολυθούν από το δημόσιο, διότι αυτό ήταν συμφωνημένο στο τότε μνημόνιο. Οι οργανικές, λοιπόν, με μνημονιακό όρο, οι οργανικές σε όλο το δημόσιο ελαττώθηκαν. Παρ' όλα αυτά, όμως, με ξεπερνάει το να λέει κάποιος στην ελληνική αστυνομία «αυτοί είστε, τόσοι είστε, δεν έχετε να ελπίζετε σε τίποτε καλύτερο». Όταν μόνο τον κοινοβουλευτικό έλεγχο δικών σας βουλευτών να δείτε για υποστελέχωση ανά την Ελλάδα σε αστυνομικά τμήματα της δικής σας κοινοβουλευτικής ομάδας βουλευτές, είναι παραλογισμός. Ωραία. Οι εργαζόμενοι στην ελληνική αστυνομία δεν επαρκούν και το ξέρετε. Δεν επαρκούν γιατί ο ρόλος τους είναι αυξημένος, τα καθήκοντά τους είναι αυξημένα σε μια νέα εποχή με άλλες απαιτήσεις. Και βεβαίως απαιτείται και η υλικοτεχνική υποδομή. Δεν σας κάνουμε θυμίζω, δεύτερη αγόρευση, τελείωσα, κυρία Υπουργέ. Σας θυμίζω ότι όταν φύγατε από την κυβέρνηση, κανένα αυτοκίνητο της ελληνικής αστυνομίας δεν είχε κάτω από 500.000 χιλιόμετρα και δεν ήταν σαράβαλο, το οποίο δεν φροντίσατε ποτέ σε καιρούς ευδαιμονίας. Ωραία, αυτά σε επερώτηση. Κύριε Δένδια, θέλετε για ένα λεπτό. Και κλείνουμε.